να διευκρινίσω κάτι που έχει να κάνει με το κείμενο που θα σας διαβάσω. Το θέμα του μακεδονικού αγώνα είναι τεράστιο. Ό,τι έχουμε είναι σωσμένο από κάποιες αναμνήσεις, ουσιαστικά κάποιων από τους πρωταγωνιστές. Ελάχιστα πράγματα, και αν γλιτώσανε ή αν θέλανε ή αν είχαν τη δυνατότητα να γράψουν. Δεν έχει γίνει μεθοδική δουλειά, ό,τι και να έχει γραφτεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε του Καραβίτη. Ένα τεράστιο βιβλίο που έβγαλε κάποιος πρόσφατα, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, έχω κρατήσει στοιχεία. Πρέπει να είναι πριν 20 χρόνια κάπου εκεί. Αυτό βασίζεται πάνω σε δημοσίευση που είχε κάνει στον Ελληνικό Βορρά ανάμεσα το 49 και το 50, 230 τόσες δημοσίευσεις. Δεν είναι όμως ούτε διασταυρωμένα, πώς να θέλω να αμφισβητήσω την εγκυρότητα, ή παραδείγματος χάρη από άλλους που έχουν γράψει, ο Γήπαρης παραδείγματος χάρη που έχει γράψει για τους Μακεδονομάχους, υπάρχουν λάθη. Παραδείγματος χάρη αναφέρω μέσα για τη μάχη της Περγαμένης και αναφέρει σκοτωμένο στη μάχη της Περγαμένης και το αναφέρει δύο μέρες μετά, δεν γίνεται. Εκεί που τους χτυπήσανε οι Τούρκοι ήταν συγκεκριμένη ημέρα. Ή αλλού βλέπω ότι η μάχη έγινε, ότι πήγε το αντάρτικο το σώμα του Λαζάρου. Αλλού βρίσκω το πιο έγκυρο στοιχείο, γιατί είναι από δημοσίευση εφημερίδα, ότι έγινε Μεγάλη Παρασκευή ξημερώματα προς Μεγάλο Σάββατο. Έχουμε απόσταση. Ή βλέπω για τον το Φιωτάκη, τον Παναγιώτη Φιωτάκη, τον Μακεδονομάχο τον Κρητικό, ο οποίος ενώ αλλού φαίνεται ότι έχει σκοτωθεί και στα δύο λένε το ίδιο σημείο, ότι κοντά στη Μονή Παραλόγου στο Μωρίχοβο, αλλού φαίνεται ότι έχει σκοτωθεί τον Απρίλιο του 1907, σε πιο έγκυρη πηγή βρήκα ότι είναι 23 Ιουνίου του 7. Δηλαδή, αλλά δεν έχει γίνει από κάποια ομάδα, από κάποιους συγκεκριμένους συγγραφείς. Έχουμε κάποιον εδώ πέρα που γράφει συνήθως. Ξέρει αυτός. Λοιπόν, εγώ βρήκα κάποια στοιχεία μέσα από την αγάπη που έχω για την έρευνα. Και σκοπός μου είναι να διασταυρώνω και να μπορώ να αποδώσω κάποια πράγματα τα οποία ίσως πολλές φορές δυστυχώς βρίσκω μπροστά μου ότι έχουν αλλοιωθεί η θελημένα ή άθελα. Καπετάν Ρέμπελος, λοιπόν, εγώ έχω δώσει τίτλο «Από την Επίδαυρο στη Μακεδονία». Στην ανατολική πλευρά του νομού Αργολίδας, κοντά στα σύνορα με τον νομό Κορινθίας, βρίσκεται η Νέα Επίδαυρος, που στα χρόνια της Εθνεγερσίας ονομαζόταν Πιάδα. Είναι χτισμένη στο εσωτερικό ενός απόκριμου βράχου, σε μια θέση που την καθιστούσε αθέατη από τη θάλασσα, από την οποία απέχει ελάχιστα για την προστασία του χωριού από τους πειρατές. Στην κορυφή του βράχου βρίσκονται τα κατάλοιπα Βυζαντινού κάστρου. Στη Νέα Επίδαυρο πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθνοσυνέλευση του επαναστατημένου ελληνικού κράτους στις 20 Δεκεμβρίου του 1821, καθώς έξω από το Άργος, που είχε οριστεί ως έδρα, είχε δολοφονηθεί 4 μέρες πριν από ανθρώπους των προκρήτων της Ίδρας, ο Αντώνης Οικονόμου, που είχε βγάλει το νησί στην Επανάσταση κόντρα στις επιφυλάξιστων. Τον Μάιο του 1822, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει με έγγραφό του ότι «Στο εξής πάσα η ελληνική επικράτεια θέλει γνωρίζει το μεν χωρίον της Πεδιάδος υπό τον τίτλον πόλης και υπό το όνομα Νέα Επίδαυρος, τους 10 κατοίκους αυτού υπό το όνομα πολίτε Επιδαύρου». Στη Νέα Επίδαυρο λοιπόν γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1868 ο ήρωάς μας, ο Χρήστος Τσολακόπουλος, γιος του Τελώνη Νικολή Τσολακόπουλου και της Ανθής Ιωάννου. Τελείωσε το γυμνάσιο στον Ναύπλιο και στη συνέχεια κατατάχθηκε εθελοντής
στον ελληνικό στρατό στις 15 Αυγούστου 1886. Ακολούθως, μετά από εξετάσεις, εισήχθη στη σχολή υπαξιωματικών της Κέρκυρας. Μαθητής ακόμα στη σχολή, συμμετείχε στον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, φέροντας τον βαθμό του ανθιπολοχαγού, όπου και τραυματίστηκε. Στις 9 Αυγούστου 1899 αποφύτησε από τη σχολή υπαξιωματικών ως ανθιπολοχαγός του Δευτέρου Συντάγματος Πεζικού. Όταν ξεκίνησε ο Μακεδονικός αγώνας, ο Χρήστος Τσολακόπουλος μαζί με πολλούς εθελοντές, στρατιωτικούς και απλούς πολίτες από την απελευθερωμένη Ελλάδα, αλλά και από την ακόμα τουρκοκρατούμενη Κρήτη, έσπευσε να συμμετάσχει όπου και πήρε το προσωνύμιο Καπετάν Ρέμπελος. Έδρασε στις περιοχές των Κορεστίων και του Μοριχόβου ως οπλαρχηγός αντάρτικου σώματος υπό την αρχηγία του Καπετάν Βάρδα, του Γεωργίου Τσόντου. Το σώμα του ενισχυμένο και με τους άντρες του Καπετάν Οδυσσέα, υπολογαγού Γεωργίου Βλαχογιάννη, που επέστρεψε στην Αθήνα για μικρή ανάβαση και λήψη οδηγιών, κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες σε βάρος των κομιτατζίδικων συμμοριών. Η μάχη της Μπερκαμένης. Ήταν πρωί Μεγάλης Παρασκευής 15 Απριλίου 1905 που το αντάρτικο σώμα του καπετάν Νίδα, υπολογαγού Νικόστρα του Καλομενόπουλου, δύναμης 115 αντρών, το οποίο κατευθυνόταν προς τον τομέα Μοριχόβου Γραδέσνιτσας, βρέθηκε στο χωριό Μπερκαμένη της Φλόρινας. Σήμερα το χωριό λέγεται Δροσοπηγή. Και για την ιστορία, ήταν ένα νέο χωριό που ιδρύθηκε από υπηρώτες που μετήκησαν εκεί αγοράζοντας κάποια διοκτησία από κάποιο αγά στα μέσα του 19ου αιώνα. Βρέθηκε λοιπόν στο χωριό Μπερκαμένη της Φλόρινας και στρατοπέδευσαν για να ξεκουραστούν. Το βράδυ παρακολούθησαν την περιφορά του και τα φύλλα. Δυστυχώς η κούραση των αντρών δεν επέτρεψε να φύγουν μετά την περιφορά, όπως είχαν και αποφασίσει, και λίγο πριν τα χαράματα αντελήφθησαν πως είχαν κυκλωθεί από 200 περίπου Τούρκους στρατιώτες που κατέφτασαν ειδοποιημένοι από ντόπιους εξαρχικούς. 5 νεκροί αντάρτες ήσαν τα θύματα του ευνηδιαστικού χτυπήματος που δέχτηκε το σώμα του καπετάν Νίδα. Ανάμεσά τους ο πρωτοπόρος Μακεδονομάχος Λαμπρινός Βρανάς από τα Σφακιά και ο Νικόλαος Καπετανάκης από το Χέλι, Αραχνέο της Αργολίδας. Ο Καλομενόπουλος, ο καπετανίδας, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες που είχε από το Υπουργείο Πολέμου, που σημαίνει να μην εμπλακεί σε πόλεμο με τουρκικά στρατεύματα προφανώς, αποφάσισε να μην χτυπηθεί με τον τουρκικό στρατό και να παραδοθεί. Τον ακολούθησαν 45 περίπου άντρες. Ωστόσο κάποιοι από τους υπαρχηγούς του αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν έξοδο και αυτό έκαναν. Ο καπετάν Ρέμπελος με τραύμα στο πόδι και ο Αντώνης Τσίτουρας κατόρθωσαν τελικά να διαφύγουν, ακολουθούμενοι από 55 περίπου άντρες. Ο καπετάν Νίδας οδηγήθηκε με τους άντρες του στο μοναστήρι, όπου δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά σε 3 χρόνια κατάφερε να τραπεδεύσει. Έχουμε μια προσωπική μαρτυρία αντάρτη που δημοσιεύτηκε στην Αθηναϊκή Εφημερίδα Σκρίπ στις 11 Μαΐου, σχεδόν ένα μήνα μετά, το 1905, που μιλά για τη μάχη της Μπερκαμένης. Ο αντάρτης αυτός ήταν ο Αθηναίος Ιωάννης Ηλιάδης, αντάρτης στο σώμα του Έμπελου. Τα χαράγματα της Μεγάλης Παρασκευής εφτάσαμε στο χωριό Βαλκαμένη της Φλωρίνης. Εκεί μείναμε όλη τη Μεγάλη Παρασκευή και το εσπέρας ακούσαμε την ακολουθία του επιταφείου. Είχαμε σκοπό μετά μία ώρα να αναχωρήσουμε δια τα λιμέρια. Δυστυχώς μας εξύπνησαν μισή ώρα πριν χαράξει και συγχρόνως μας ειδοποίησαν ότι ήμεθα τελείως κυκλωμένοι από πολυάριθμο τουρκικού στρατού. Προσπαθώ να το αποδώσω όπως το έδωσε ακριβώς ο ίδιος. Ο καπετάν Ρέμπελος εκάλεσε τότε ιδιαίτερως μερικούς από τους πρώην υπαξιωματικούς και μας είπε ότι η επιχείρηση αυτή δεν είναι έξοδος αλλά θυσία. Είμαστε όμως αναγκασμένοι να την κάνουμε, προσέθεσε, για να αποσπάσουμε την προσοχή του τουρκικού στρατού, ούτως ώστε το κύριο σώμα να κατορθώσει να διαφύγει από άλλο μέρος του χωρίου όπου η πολιορκία ήθελε χαλαρωθεί. Η θέση μας ήταν κρίσιμος,
αλλά κατορθώσαμε εκείνο το οποίο προέβλεψε, επεδίωξε ο καπετάν Ρέμπελος, δηλαδή να περισπάσουμε την προσοχή του στρατού, ούτως ώστε να δοθεί διέξοδος εις το κύριο σώμα. Πρώτος έπεσε ο νεαρός καπετανάκης, αντάρτης καταγόμενος από το χέρι. Επειδή έπεσε πλησίον μου, θέλησα να του δώσω βοήθεια. Δυστυχώς είχε πληγωθεί στην κοιλία και εξέπνεε. Εφωνέθησαν 5 και πληγώθησαν 6. Την αυτή στιγμή πληγώθηκε ο καπετάν Ρέμπελος στην πτέρνα του δεξιού ποδός, καθώς και ο αντάρτης κέντρος. Πάμε σε να συνεχίζουμε τώρα το πέρασμα στο Μωρίχοβο. Εκείνες τις ώρες ο κριτικός Μακεδονομάχος Γεώργιος Δικόνυμος, γνωστός με το προσωνύμιο Μακρύς, η σωστή ορθογραφία είναι Μακρύς με ύψιλον, λόγω αναστήματος ήταν ψηλός, βρισκόταν κοντά στο Λέχοβο. Όλα αυτά γύρω από τη Φλόρινα, για τοπογραφία. Μόλις του έφτασε το μαντάτο, έσπευσε σε βοήθεια του Καλομενόπουλου, συγκεντρώνοντας στον δρόμο μέρος από το δικό του σώμα που είχε διαφύγει. Αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά. Ήταν πρωί του Πάσχα, όταν σε ένα από τα λιμέρια του, που βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Βίτσι απέναντι από την Περκαμένη, βρήκε τον πληγωμένο καπετάν Ρέμπελο, τον Τζίτορα και τους υπόλοιπους από το σώμα που είχαν διαφύγει. Αφού οι πληγωμένοι ανέχτησαν τις δυνάμεις τους, ενώθηκαν σε ένα σώμα μαζί του και κάνοντας μια σύντομη εξόρμηση στην περιοχή, συγκρούστηκαν με ένα τοπικό εξαρχικό σώμα από το οποίο σκότωσαν 6 άντρες. Λίγο αργότερα, ακολουθώντας τις εντολές του κέντρου μοναστηρίου, ο Ρέμπελος και ο Τσίτουρας μετακινήθηκαν προς το Μωρίχοβο που τους περίμενε ο Μωριχοβίτης καπετάν Αντώνης Ζώης, ο οποίος αναγνώρισε αμέσως ως αρχηγό τον καπετάν Ρέμπελο και μαζί συνέχισαν τη δράση του στο Μωρίχοβο. Το ελληνικό Μωρίχοβο. Το Μωρίχοβο είναι ορεινή ιστορική περιοχή της αρχαίας Παιωνίας στη βορειοδυτική πλευρά του Βόρα. Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, οι κομιτατζίδες του υπόλοιψαν 100 χωριά με σκοπό να κάμψουν το φρόνημα των Ελλήνων κατοίκων. Κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, τον Οκτώβριο του 1912, το εθελοντικό σώμα του Μακεδονομάχου Αντωνίου Ζώη, που αναφέραμε προηγουμένως, απελευθέρωσε το Μωρίχοβο από τους Τούρκους και ύψωσε την ελληνική σημαία εν ονόματι του Βασιλέως Γεωργίου. Τελικά, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, η περιοχή πέρασε στο βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων ως αντάλλαγμα για τα χωριά ανατολικά της Φλόρινας που είχαν καταλάβει Σέρβοι. Ενταλλαγή κρίθηκε σκόπιμη για να εξορθολογιστεί η χάραξη της ελληνοσερβικής μεθορίου. Αυτός ο εξορθολογισμός που δεν μέτραγε ποτέ ανθρώπινες θελήσεις και ζωές. Έτσι, το ηρωικό Μωρίχοβο βρίσκεται πλέον εντεύθεν των βορείων συνόρων. Πάντως, εις μνήμη υπάρχει πλατεία στα Λαδάδικα με το όνομα πλατεία Μωρίχοβου. Κάτι έμεινε από αυτό. Ο Ρέμπελος στο Μωρίχοβο. Στο Μωρίχοβο ο καπετάν Ρέμπελος, εκτός από τον Αντώνη Ζώη, συνάντησε και τους κριτικούς αρχηγούς Ιωάννη Καραβίτη και Παναγιώτη Φιωτάκη, που αναφέρθηκα προηγουμένως, και ανέλαβαν από κοινού δράση. Έτσι, στις 26 Ιουνίου 1905, καθώς έμπαινε στο χωριό Μπίρνικ, δέχθηκε ξαφνικά πειρά από ομάδα κομιτατζίδων που του είχαν στήσει καρτέρι. Η αντίδρασή του ήταν αστραπιαία. Αφού ανταπεξήλθε χωρίς απώλειες στον εφημιδιασμό, αντεπεντέθη με αποτέλεσμα να χάσει το εξαρχικό σώμα που είχε προηγουμένως δολοφονήσει ελληνόφρονες χωρικούς 11 άντρες. 4 μέρες μετά, στις 30 Ιουνίου 1905 μιλάμε, πληροφορήθηκε ότι στο χωριό Πεταλίνα είχε καταφτάσει ο αρχικομιτατζής της περιοχής Δίμκο με σκοπό την δολοφονία κατοίκων που αντιστέκονταν στο κομιτά του. Κινήθηκε ταχύτατα προς τα εκεί και χτύπησε ανελέητα τον εχθρό πριν να προλάβει να ολοκληρώσει ό,τι σχεδίαζε. Ακολούθησε καταδίωξη των κομιτατζίδων που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του Δίμκο και άλλων 2 ανδρών του. Ο θάνατος του αρχικομιτατζή έπεσε βαρύς στους συντρόφους του, οι οποίοι στις 5 Ιουλίου συγκέντρωσαν ισχυρή δύναμη με σκοπό να χτυπήσουν αφενός την Πεταλίνα και αφετέρου τη Γραδέσνιτσα, που θεωρεί το ελληνικό προπύργιο. Οι κινούμενοι προς την Πεταλίνα κομιτατζίδες ξέσπασαν καταρχάς σε έναν καταβλισμό σαρακατσανέων στα καλύβια Σουλτογιάννη, καίγοντας στις καλύβες 30 οικογενειών και κλέβοντας όσα πρόβατα του τσελιγκά του μπόρεσαν.
Πλησιάζοντας όμως στην Πεταλίνα, έπεσαν επάνω σε αντάρτες του Ρέμπελου με επικεφαλής τον σκληροτράχυλο Παναγιώτη Φιωτάκη που τους τσάκισαν. Ήταν πολύ σκληρός ο Φιωτάκης, είναι άλλη ιστορία όμως αυτή. Στην αναφορά του της 16ης Ιουλίου 1905 από το Ελληνικό Προξενείο Μοναστηρίου, ο υποπρόξενος Φίλιππος Κοντογούρης γράφει πως, και πρέπει να το δούμε και να προβληματιστούμε με αυτό, γιατί εκεί υπάρχει το, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα το μεγάλο, στην περιοχή του Μοριχόβου, η μικρή αριθμητικά δύναμη του σώματος Ρέμπελου έναντι της μεγάλης εκτάσεως της περιοχής που έπρεπε να προστατεύει, το ανάγκαζαν να σπέβδει από το ένα άκρο στο άλλο. Και για να προλαβαίνει ο Ρέμπελος, το διέρεσε σε ακόμα μικρότερες ομάδες. Εδώ λοιπόν, κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Δεν το έχω ανακαλύψει, αλλά βγαίνει κάτι από ένα έγγραφο μετά του Νικολάου Ξεντάκη που ήταν ο πρόξενος στο μοναστήρι. Από τις πενιχρές πηγές, το γράφω τώρα εδώ, που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν προκύπτουν δυστυχώς συγκεκριμένα στοιχεία για την εν συνεχεία παρουσία του Χρήστου Τσολακόπουλου, καπετάνου Ρέμπελου, στην περιοχή του Μοριχόβου. Κάπου χάνεται. Πλην όμως, επιστολή του προξένου Νικολάου Ξηδάκη από το μοναστήρι γεννά την υποψία ότι για κάποιους λόγους ο επιδαύριος οπλαρχηγός είχε απομακρυνθεί εκών άκων από το Μοριχόβο. Γράφει χαρακτηριστικά στις 10 Μαρτίου 1906. Ο Νικόλαος Ξηδάκης. Ένεκα του ολιγαρίθμου των σωμάτων στη βόρεια περιφέρεια και της αποσυνθέσεως στην οποία βρίσκονται επιβάλλεται να φτάσει στο Μοριχόβο Ρέμπελος με ισχυρότατο σώμα. Η πείρα την οποία απέκτησε, πικρότατη μάλιστα πολλές φορές, μας απαλλάσσει από εξηγήσεις και οδηγίες για το πώς πρέπει να οργανωθεί το σώμα. Απλές σκέψεις κάνουμε ότι πιθανότατα ή τοπικές διαφωνίες με κάποιους άλλους τοπικούς αρχηγούς ή γενικότερα αντέδραση για το μικρό, για τη μικρή δύναμη την οποία ήταν αναγκασμένος να διαχειριστεί και δεν κάλυπτε τις ανάγκες της περιοχής. Και κάπου απομακρύνθηκε. Η θελημένα ή άθελα. Εδώ ολοκληρώνονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία για τη δράση του Χρήστου Τσολακόπουλου στο Μακεδονικό Αγώνα. Προφανώς μια εμπεριστατωμένη έρευνα στα αρχεία του προξενείου μοναστηρίου της εποχής θα μπορούσαν να τη φωτίσουν περαιτέρω. Δυστυχώς η συνεχή συμμετοχή του στους επακολουθήσαντες πολέμους καθώς και η βαρύτατη νόσησή του που τον οδήγησε στο θάνατο δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να αφήσει καταγραφές της δράσης του. Όμως η Μούσα πρόλαβε και να τον τραγουδήσει. Το τραγούδι του καπετάν Ρέμπελου, «Λεβεδιά Καμαρωτή, μέσα στα βουνά στα δάση, που προβάλλεις με σπαθί την πατρίδα να δοξάσεις. Φεύγουν οι εχθροί μας πάνω, κάθε βούλγαρος αντάρτης, φεύγουν πίσω δεν κοιτάν, ποιος θα να σταθεί μπροστά της. Γεια σου Ρέμπελα Αϊτέ, Ρέμπελε Χρυσέ Λεβέντη, με ντουφέκι με σπαθί, ποιος το ίδιο τέτοιο γλέντι». Τα μετά τη Μακεδονία. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13 πολέμησε ως αξιωματικός το 8ο Σύνταγμα Πεζικού και τραυματίστηκε στην πολιορκία των Ιωαννίνων. Διακρίθηκε ιδιαίτερα στη μάχη Κυρκής Λαχανάς στον 2ο Βαλκανικό πόλεμο. Υπηρετώντας ως βοηθός του διοικητή του Συντάγματος, Συνταγματάρχη Καμπάνη, απέκρυψε το θάνατο του Συνταγματάρχη από τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια της μάχης και ανέλαβε τη διοίκηση μέχρι τέλους μάχης. Το 1917-18 υπηρέτησε ως διοικητής του 35ου Συντάγματος Πεζικού στον τομέα του Στριμώνα του Μακεδονικού Μετόπου. Το δε 1919 συμμετείχε με το Σύνταγμά του στη συμμαχική επέμβαση στην Οδυσσό υπέρ των Λευκών Ρώσων. Αποστρατεύθηκε λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας το 1920 με το βαθμό του Συνταγματάρχη. Κατά την αποστρατεία του, συνάδελφοί του έστησαν μια μοναδική γιορτή στο Πευκόνα, μπροστά από το στρατηγείο της Θεσσαλονίκης, όπου η μουσική της φρουράς πεάνιζε κατά την είσοδό του εκεί, το εμβατήριο του Ρέμπελου. Πέθανε στον Άφλιο στις 10 Φεβρουαρίου του 1923.
με το θάνατό του η ελληνική κυβέρνηση τον προήγαγε στο βαθμό του υποστρατήγου. Θέλω να συμπληρώσω κάτι εκτός κειμένου, ότι από τη μονάδα του Χρήστου Τσολακόπουλου ήταν η αξιωματική και ο παπάς ο κριτικός που πήγαν στην Αγία Σοφιά περνώντας από την Κωνσταντινούπολη και κάνανε την ιστορική λειτουργία. Ούτε έχει γίνει ούτε θα ξαναγίνει από ό,τι φαίνεται. Και προφανώς δεν έφυγαν από το καράβι χωρίς να έχουν την έγκριση και δεν φεύγεις έτσι εύκολα από το καράβι όταν πας σε εκστρατεία. Τώρα, επειδή θέλω να έψαξα λίγο να βρω κάποια άλλα στοιχεία για αργολιδείς Μακεδονομάχους, να πω ότι ο πιο φημισμένος Μακεδονομάχος από την Αργολίδα ήταν ο εθνομάρτυρας καπετάν Τέλος Άγρας, ο Σαράτος Αγαπηνός, γεννημένος στον Άφλιο, στο οποίο υπηρετούσε τότε ως εφέτης ο εκγαργαλιάνων της Μεσσηνίας πατέρας του Ανδρέας. Στον Άφλιο τελείωσε το γυμνάσιο και από εκεί εισήχθη στη σχολή Ευελπίδων. Δηλαδή όλη τη ζωή την έζησε στον Άφλιο. Απλά ο πατέρας του, επειδή ήταν τοπικιστής Μεσσήνιος, τον έγραψε στα μητρώα του Δήμου Γαργαλιάνων τότε. Και φαίνεται επίσημα ότι είναι Γαργαλιανιώτης. Είναι στην καταγωγή, αλλά δεν έχει ζήσει στους Γαργαλιάνους. Περισσότερα γι' αυτόν θα βρούμε στα μυστικά του Βάλτου, της Πινελόπης Δέλτα και στην επίσημη ιστορία. Επίσης στο Μακεδονικό Αγώνα καταγράφονται ως ομαδάρχες οι αναπλιώτες Δημήτριος Ζερβογιάννης Επιλοχίας και Κωνσταντίνος Ζιγουράκης, καθώς και ο αντάρτης Ιωακίμης Μυρνιώτης Εξάργους. Τα στοιχεία έχουν ως πηγή το βιβλίο του Παύλου Γήπαρη, «Η πρωτοπόρη του Μακεδονικού Αγώνος 1903-1909. Οι τόποι καταγωγής πρέπει να είναι κατά προσέγγιση, καθώς για παράδειγμα ο Νικόλαος Καπετανάκης, που αναφέραμε προηγουμένως πως σκοτώθηκε στην Πελκαμένη, αναφέρεται στον Γήπαρη ως Αργίος, ενώ ήταν από το ορεινό χέλι Αραχναίο της Αργολίδας. Και όταν λέμε τώρα, μιλάμε για κάποιες αποστάσεις γύρω στα 25 χιλιόμετρα, δεν είναι ότι είναι δίπλα το χέλι από το Αργός. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας.